Θα συνεχίσουμε τη σειρά «Αγιασμός του πιστού». Έχουμε πει σαν άτομα, σαν οικογένεια, σαν εκκλησία και τώρα συνεχίζουμε με το θέμα μας «Αγιασμός του δούλου και της δούλης του Χριστού». Και διαβάζουμε από τη σελίδα 1040. Είναι από την επιστολή προς Φιλιππησίους, τρίτο κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Τρίτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, σελίς 1040. Το λοιπόν, αδελφοί μου, χαίρετε εν Κυρίω. Το αν σας γράφω τα αυτά εις εμέ δεν είναι οχληρών, εις εσάς δε ασφαλές. Προσέχετε τους κίνας, προσέχετε τους κακούς εργάτες, προσέχετε την κατατομήν, διότι ημίς είμεθα υπεριτομή, οι λατρεύοντες των Θεών εν πνεύματι, και καυχόμενοι στον Χριστόν Ιησούν και μη έχοντες την πεποίθησιν εν τη σαρκή. Αν και εγώ έχω πεποίθησιν εν τη σαρκή, εάν της άλλος νομίζει ότι έχει πεποίθησιν εν τη σαρκή, εγώ περισσότερον. Περιτετμημένος την ογδόην ημέραν, εκ γένους Ισραήλ, εκ φυλής Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμων Φαρισαίος, κατά ζήλων διώκτης της Εκκλησίας, κατά τη δικαιοσύνη τη δια του νόμου, διατελέσας άμεμπτος. Πλην, εκείνα τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημίαν δια των Χριστών. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία, δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια των οποίων εζημιώθην τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα για να κερδίσω τον Χριστόν και να ευρεθώ εν αυτό μη έχων η δική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου αλλά την δια της πίστεως του Χριστού την δικαιοσύνη την εκ του Θεού δια της πίστεως για να γνωρίσω Αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως Αυτού και την κοινωνία των παθημάτων Αυτού συμμορφούμενος με το θάνατον αυτού, ίσως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Ουχή ότι έλαβον ήδη το βραβείον, ή έγινα ήδη τέλειος, δια το οποίον και ελήφθην υπό του Ιησού Χριστού, αδελφοί εγώ δεν στοχάζομαι με αυτόν ότι έλαβον αυτό, αλλά εμπράτω, τα μένω πίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος, τρέχω προς τον σκοπόν, δια το βραβείον της ανοκλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Αμήν. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν προτρέπει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό λέγοντας «Χαίρετε αδελφοί μου εν Κυρίω» και αλλού λέει «Πάντοτε χαίρετε, κατά πάντα ευχαριστείτε γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον». Ο Θεός θέλει δηλαδή όλοι μας να έχουμε τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου που είναι αγάπη, χαρά και μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Βασικά όμως χαρά. Και η χαρά είναι μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Μόνο. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Γιατί η προτροπή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού είναι ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού ταυτόχρονα και τη δικαιοσύνη αυτού και μη ζητάτε όλα τα άλλα γιατί ο Θεός ξέρει τι ακριβώς και ποια ακριβώς έχετε ανάγκη και επειδή ξέρει και επειδή σε αγαπάει και επειδή μας αγαπάει θα κάνει υπέρ εκ περισσού τον όσον εμείς ζητούμε ή νοούμε. Το πιστεύεις? Εάν το πιστεύεις αυτό, δηλαδή αν έχεις πίστη, ελπίδα και αγάπη, τότε πραγματικά θα είσαι ευλογημένος άνθρωπος του Θεού. Η αγάπη βέβαια δεν είναι ανθρώπινη, την έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αλλά πρέπει να το τομινίζουμε, γιατί η αγάπη η ανθρώπινη δεν έχει δύναμη, δεν έχει νόημα. Είναι συναισθηματική και μπορεί να γίνει και αμαρτία. Η αγάπη η ανθρώπινη. Αλλά βασικά είναι συναισθηματική. Γι' αυτό
και αγαπάμε τη γυναίκα μας, τον άντρα σας, τα παιδιά μας, τα αδέλφια μας. Αλλά χρειαζόμαστε, αδελφοί αγαπητοί, πραγματικά τη Βασιλεία του Θεού. Που η Βασιλεία του Θεού είναι δικαιοσύνη Θεού, η ειρήνη στην καρδιά μας διά του Ιησού Χριστού και το κρίσιμο σημείο, χαρά δια Πνεύματος Αγίου. Και μόνο όποιος εργάζεται και υπηρετεί το Χριστό εν τη Βασιλεία του Θεού εξητώντας, την Βασιλεία του Θεού εξητώντας, αυτός τότε έχει δύο βέβαια χαρακτηριστικά. Και ευαρεστείται ο Θεός σε αυτόν, και είναι φοβερό να ευαρεστείται ο Θεός σε σένα. Ό,τι αιτείς θα στο δίνει, ό,τι ζητάς θα στο αποκαλύπτει, όποια πόρτα σου του χτυπάς θα σου ανοίγει. Αλλά δεν είναι μόνο ότι ευαρεστείς το Θεό, και ακόμη πολύ σημαντικό είναι ότι ευδοκιμείς, είσαι και δόκιμος ενώπιον των ανθρώπων. Και η εντολή του Κυρίου είναι: σπουδάσατε να παραστήσετε τον εαυτό σας δόκιμον εις τον Θεόν εργάτην ανεπέσχυντον. Να μην τρέπεσαι για το έργο σου, να μην τρέπεσαι για τα λόγια σου, να μην τρέπεσαι για τον καρπό σου, να μην τρέπεσαι για τον αγιασμό σου. Και αυτό θα γίνει μόνο όταν ορθοτομείς και βεβαίως ορθοποδείς το λόγο της αληθείας. Άρα λοιπόν η προτροπή, η πρώτη και σημαντική του Αποστόλου Παύλου είναι «Χαίρετε εν Κυρίω». Και πάλι θέλω υπή χαίρετε και πάντοτε χαίρετε. Και ολοκληρώνει, μάλλον συνεχίζει με τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά του κακού εργάτη. Υπάρχει ο καλός εργάτης, ο οποίος ευαρεστεί το Θεό και ευδοκιμεί τους ανθρώπους, αλλά υπάρχει και ο κακός εργάτης. Και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του? Αφού ομολογεί ο Απόστολος Παύλος ότι πολλές φορές λέω τα ίδια πράγματα, και αυτή είναι η αλήθεια, αδερφοί αγαπητοί, και στο κήρυγμα και στη ζωή μας και στην οικογένειά μας και στον εαυτό μας, πολλές φορές λέμε τα ίδια πράγματα, προσευχόμαστε για τα ίδια πράγματα, εξητούμε τα ίδια πράγματα. Το να λέω τα ίδια πράγματα δεν με ενοχλεί, πρέπει. Και πρέπει γιατί είναι ασφαλές για σας. Και μπαίνουμε τώρα στο κρίσιμο σημείο. Προσέχετε τέσσερα πράγματα. Πρώτον, τους κίνας. Θα μπορούσα να πω ότι υπάρχουν δύο ερμηνείες στη λέξη κίνας, αλλά θα μείνω στη μία. Υπάρχουν τα κινάρια, τα οικόσπιτα σκυλάκια, τα οποία έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο χαρακτηριστικό. Γίνονται προσωπικοί φίλοι του ανθρώπου. Πιστοί είναι, έχουν πίστη στον άνθρωπο. Αλλά υπάρχουν και τα αγριόσκυλα που μοιάζουν με λύκους. Και όταν λέει κίνας, μιλάει τα άγρια σκυλιά. Υπάρχουν δηλαδή μέσα στην Εκκλησία, μπορεί να υπάρξουν κίνες, βέβαια. Δηλαδή, Αλέξανδρος ο Χαλκεύς, λέει ο Απόστολος Παύλος, πολλά κακά μου έκαμε, γι' αυτό και εσύ να τον προσέχεις, γιατί αντιστέκεται στην αλήθεια του, στις αλήθειες του Ευαγγελίου. Και όταν ένας άνθρωπος αντιστέκεται στις αλήθειες του Ευαγγελίου, η καρδιά του είναι χαλασμένη. Δεν μπορεί να είναι σε αγιασμό και καθαρότητα. Και αν μάλιστα δεν μπορέσει να υποτάσσει την καρδιά του, αν μάλιστα δεν μπορέσει να δαμάζει το σώμα του και να το δουλαγωγεί, τότε τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ άγρια. Και δεν ήταν βέβαια μόνο αυτός, αλλά ήταν και ο Ημένεος,
και ο Αλέξανδρος, οι οποίοι εναβάγησαν στην πίστη, γιατί έχασαν την πίστη τους και βασικά την αγαθή τους συνείδηση. Αλλά και άλλους πολλούς μπορούμε να δούμε να είναι μέσα στην Εκκλησία. Και ποια Εκκλησία? Την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, που κυριαρχούσε η απόλυτη ευλογία, δόξα και παρουσία Θεού. Βλέπετε, η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Παίρνεις άλλο μονοπάτι, δεν είναι, είσαι έξω από την οδό του Κυρίου. Ο Απόστολος Παύλος είναι σαφέστατος. Τον αγώνα των καλών ηγονίστην, πολύ σοβαρό. Το δρόμο που έχει ετοιμάσει ο Θεός για μένα, γιατί για κάθε έναν από μας έχει ετοιμάσει ο ίδιος ο Χριστός ένα δρόμο, με βάση το Ευαγγέλιο του Χριστού. Το δρόμο τον τελείωσα, διατηρώντας την πίστη μου. Γι' αυτό και είμαι βέβαιος, αν και εδώ διαβάζουμε ίσως καταντήσω, αλλά είναι στην αρχή, αυτό το είμαι βέβαιος, είναι στο τέλος της ζωής του, είμαι βέβαιος ότι ο δίκαιος κριτής εκείνη την ημέρα και θα με ευλογήσει και θα μου δώσει το στέφανο της δικαιοσύνης. Πρόσεξε πρώτον λοιπόν το σκήνες, εγώ όμως επειδή σκέφτομαι ότι το θέμα μας είναι ο δικός μου, ο δικός σου, ο δικός μας αγιασμός, είναι πάρα πολύ σοβαρό, μη τυχόν γίνω κι εγώ κίνας. Είναι δύσκολο, πολύ εύκολο. Μάλιστα λέει πάρα πολύ ωραία πάλι στον Τίτο ο Απόστολος Παύλος, ο δούλος του Θεού δεν μάχεται, δεν τσακώνεται. Ακούτε τι λέει. Ο δούλος του Κυρίου δεν πρέπει να μάχεται, αλλά να είναι πράος προς πάντας και διδακτικός και ανεξίχακος προς πάντας και διδάσκων με τα πραότητος τους αντιφρονούντας. Αυτός είναι ο δούλος του Θεού. Εγώ έχω κάνει αυτό το λάθος. Έχω μιλήσει άσχημα σε αδελφό, γιατί πίστεψα ότι έκανε πολύ μεγάλο κακό, γιατί διέσπηρε ψευδοδιδασκαλίες μες στην Εκκλησία. Εκεί στενοχωρήθηκα και νόμιζα ότι αυτό έπρεπε να κάνω, αλλά έκανα λάθος. Όταν το διάβασα, είπα, είμαι έξω από το Λόγο του Θεού. Θεός να μας φυλάει, αδερφοί αγαπητοί. Ο δούλος του Θεού ποτέ δεν είναι άγριος. Δεν είναι αγριόσκυλο, δεν μαλώνει, δεν θυμώνει, αλλά είναι πράος, διδακτικός, ανεξίκακος και διδάσκων με τα πραότητος αντιφρονούντας. Γιατί εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι να δώσει σε αυτούς ο Θεός μετάνοια και να γνωρίσουν την αλήθεια. Αυτό είναι το μυστικό. Άρα λοιπόν υπάρχουν κίνες, αλλά μπορεί να ήμουν και εγώ κάποια στιγμή. Να το καταλάβω, να μετανοήσω, να ζητήσω το αίμα του Χριστού, να πάρει ο Κύριος την αμαρτία μου αυτή να τη ρίξει στα βάθη των θαλασσών και να μην μπορεί να τη βρει κανείς, ούτε και ο διάβολος, ο κατηγορών του αδελφού Σιμών ημέρα και νύχτα. Το δεύτερο σοβαρό χαρακτηριστικό είναι κακός εργάτης. Και ο κακός εργάτης έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά, αλλά και περισσότερα. Το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό είναι μετατρέπει την ελευθερία που δίνει ο Χριστός στον ίδιον ή στους ανθρώπους εν γέννη εν τη διδασκαλία του, σε ασυδοσία. Κάνε ό,τι σ' αρέσει. Κάνε ό,τι θέλεις. Κάνε ό,τι νομίζεις. Και αν αυτό το κάνουμε στα παιδιά μας, που το έχω δει αυτό, γονείς αγαπάνε τα παιδιά και λένε ο Θεός θα τα οδηγήσει. Όχι. Εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου μεγαλώνουμε τα παιδιά. Αλλά το ίδιο πράγμα θα κάνουμε και στον εαυτό μας πρώτα απ' όλα, όχι ασυδοσία, ελεύθερος είμαι.
Γιατί μόνο ποιον ο Χριστός και η αλήθεια του Ευαγγελίου ελευθερώσει αληθινά ελεύθερος, αλλιώς δεν είναι. Εάν δεν σε ελευθερώνει η αλήθεια του Ευαγγελίου, δεν είσαι ελεύθερος. Νομίζεις ότι είσαι. Ελευθερωθέντες λοιπόν από του Χριστού και από την αλήθεια του Ευαγγελίου, τώρα τι πρέπει να κάνεις? Να δουλώνεις τον εαυτό σου εις τον Θεό. Όχι ασίδωτος. Δεν υπάρχει πουθενά κάνει ό,τι σ' αρέσει. Δηλαδή κάτι σε επιθυμίες σαρκός. Ούτε κάνει ό,τι θέλεις κατά την επιθυμία της καρδιάς σου ή των οφθαλμών σου. Ούτε κάνει ό,τι νομίζεις κατά την επιθυμία, την αλαζονία του πνεύματός σου. Πάντοτε εξητούμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, για να περπατάμε σε αυτό και να απολαμβάνουμε την ευλογία του Θεού. Το πρώτο λοιπόν βασικό χαρακτηριστικό του κακού εργάτη είναι μετατρέπει την ελευθερία που του χαρίζει ο Θεός εν αγνία του, συνειδητά, κατά λάθος. Έτσι το έχει καταλάβει. Το αποτέλεσμα όμως είναι κακός καρπός σε αστισιδοσία και προσωπική και οικογενειακή και εκκλησιαστική. Και το δεύτερο που είναι πάρα πολύ σοβαρό επίσης πρόβλημα είναι εκμεταλλεύονται, προσέξτε τη λέξη, εκμεταλλεύονται τη χάρη του Θεού διά του Ιησού Χριστού, γιατί ο Θεός κάνει χάρη. Τι θα πει χάρη? Αν και δεν αξίζεις, κατά χάριν ο Θεός και σε λέει και σε ευλογεί και σε οδηγεί και σου αποκαλύπτεται. Ό,τι καλό γίνεται στη ζωή μας γίνεται κατά χάριν, αν και δεν το αξίζουμε. Εκμεταλλεύονται λοιπόν τη χάρη, τη δεδομένη και δοσμένη με τα βεβαιότητος από τον Πατέρα Θεό δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, για να μαρτάνουν. Δηλαδή η χάρη του Θεού με αφήνει να κάνω ό,τι θέλω. Δεν μας αφήνει να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Φοβερή παράβαση είναι αυτό, φοβερή αμαρτία. Και είναι διδασκαλία. Βέβαια ψεύδο διδασκαλία, αίρεση απολίας είναι. Δηλαδή εγώ ζω μες στη χάρη του Θεού και κάνω ό,τι μου αρέσει. Όχι. Ζω μες στη χάρη του Θεού και ο Θεός μου αποκαλύπτει τι πρέπει να κάνω. Τι πρέπει να λέω, πώς πρέπει να ζω. Αλλά υπάρχουν και τρία ακόμη πολύ βασικά χαρακτηριστικά του κακού εργάτη. Πρώτον, περπατάει σε βουλή ασεβών. Δηλαδή, κοινωνία μετά των ασεβών. Και όχι μόνο κοινωνία μετά των ασεβών, αλλά περπατάει κατά το θέλημα των ασεβών. Παρασύρεται. Φοβερό αυτό, αδερφοί. Να παρασύρεσαι από ασεβείς ανθρώπους. Και μήπως είσαι, μήπως είμαι κι εγώ ασεβής. Ποιος είναι ο ασεβής? Αυτός που δεν φοβάται το Θεό ώστε να πράττει το θέλημά του, αλλά και το επίσης πολύ σημαντικό, δεν σέβεται τους ανθρώπους. Γι' αυτό και γίνεται χλεβαστής. Κάθεται σε καθέδρα χλεβαστών. Και ο χλεβαστής ποιος είναι? Αυτός που εμπέζει τον Θεό αλλά και τους ανθρώπους του Θεού. Τους κοροϊδεύει. Τους περιγελάει. Φανατικός είσαι. Γιατί λες την αλήθεια του Ευαγγελίου. Μα τι είναι αυτά, όλο για τα μαλλιά λες. Αυτό λέει το Ευαγγέλιο. Για τα παντελόνια λες. Αυτό λέει το Ευαγγέλιο. Τις αλήθειες του Ευαγγελίου, αδερφοί αγαπητοί, όχι δεν τις κρύβουμε, ούτε φοβόμαστε να τις πούμε, και σίγουρα θα έχουμε ανθρώπους που θα μας χλεβάζουν. Όχι μόνο από τον κόσμο, βεβαίως από τον κόσμο. Το πρώτο πράγμα που μας λένε οι κοσμικοί είναι ότι είμαστε αιρετικοί. Γιατί δεν είμαστε ορθόδοξοι.
ή γιατί δεν είμαστε καθολικοί. Είμαστε αιρετικοί. Έχουμε τους δικούς μας νόμους. Εσείς ζείτε, μου το έχουν πει εμένα, ζείτε μέσα σε νόμο. Όχι, λέω, ζούμε στον τέλειο νόμο της ελευθερίας. Βάζετε νόμο στους ανθρώπους. Και γελάγανε και όλα το λέγανε, αλλά και ήταν και επιθετικοί. Πολύ νόμο έχει η Εκκλησία σας. Έχει. Αλλά τον τέλειο νόμο της ελευθερίας. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και το τρίτο χαρακτηριστικό είναι οδός αμαρτωλών. Και ο αμαρτωλός τι είναι? Αυτός ο οποίος όχι μόνο δεν ορθοτομεί το λόγο της αληθείας, αλλά το πιο σοβαρό, δεν ορθοποδεί στο λόγο της αληθείας. Πιστεύει ανάποδα και πράττει ανάποδα. Είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν θέλω μόνο να ζείτε κατά το Πνεύμα, αλλά και να περπατάτε κατά το Πνεύμα. Δηλαδή, διοικούμενοι πάντοτε, αγόμενοι πάντοτε από το Πνεύμα το Άγιο, γιατί τότε και μόνο τότε είμαστε αληθώς, τέκνα Θεού, κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Ιησού Χριστού. Όταν όχι μόνο ζούμε κατά το Πνεύμα, αλλά και περπατάμε κατά το Πνεύμα. Και δεν εκκλίνουμε δεξιά και αριστερά. Άρα τρία βασικά χαρακτηριστικά των κακών εργατών επιπλέον. Και δεν επαναλαμβάνω, ασεβείς, Θεό δεν φοβάται ανθρώπους, δεν σέβεται, δεν τρέπεται. Οδό αμαρτωλών, αμαρτωλός που όχι μόνο πιστεύει την αμαρτία, αλλά και την πράττει την αμαρτία. Και χλεβαστής, εμπέζει τους αδερφούς που περπατάνε στο θέλημα του Θεού ή και το Θεό ακόμη. Θυμηθείτε, ο Παύλος ήτανε βλάσφημος, αυτό ήτανε, υβριστής και διώκτης. Αυτά τα τρία είχε. Γι' αυτό είπε ότι ο Χριστός ήλθε να πεθάνει για τις αμαρτίες μας, τον οποίον πρώτος είμαι εγώ. Βλάσφημος, χλεβαστής δηλαδή, προς τον Θεό. Και αμαρτωλός, υβριστής προς την Εκκλησία, διώκτης. Και διώκτης. Θεός να μας φυλάει. Αλλά υπάρχουν και άλλες μορφές αμαρτίας, πολύ σοβαρές. Παραδείγματος χάρη, έχει πίστη, αλλά η πίστη του δεν έχει έργα. Και είναι ματαία η πίστη του. Πίστη χωρίς έργα είναι νεκρά. Πιστεύω. Πού πιστεύω? Στο Ευαγγέλιο. Αλλά δεν το πράττω. Νεκρή η πίστη του. Και τα δαιμόνια πιστεύουνε, αλλά φρύτουνε. Γιατί δεν υπακούνε. Ελπίδα. Ελπίδα όμως χωρίς υπομονή, χωρίς αληθινή λατρεία. Θυμάστε, παραστήσατε τα σώματά σας, θυσία ζώσα, Αγία ευάρεστο εις το Θεό, τα σώματά σας. Και αυτό είναι η αληθινή σας λατρεία. Άρα ελπίδα χωρίς αληθινή λατρεία και χωρίς θυσία ζώσα, Αγία και ευάρεστο στο Θεό. Ελπίζω, αλλά με το δικό μου τρόπο. Πού ελπίζω? Ελπίζω ότι ο Θεός είναι αγαθός και με συγχωρεί. Ελπίζω ότι, καλά λέει, αλλά δεν τελειώνει εκεί. Με συγχωρεί, αλλά εξομολογούμενος και παρετών ελέητε. Δεν παρετήσε, δεν υπάρχει έλεος. Υπάρχει αγάπη, πίστης, ελπίς, αγάπη. Αλλά ποια αγάπη? Χωρίς, φοβερό αδερφοί αγαπητοί, κόπο
θυσία και έργο πίστεως. Δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει το έργο της πίστης σας, τον κόπο και τη θυσία της αγάπης σας, όχι με λόγια και με γλώσσα, που δείξατε υπηρετήσαντες και υπηρετούντες τους Αγίους της Εκκλησίας. Δηλαδή τον αδελφό σου, προσέχτε το σας παρακαλώ, τον εκμεταλλεύεσαι ή τον υπηρετείς? Εκμεταλλεύεσαι την αγάπη του για να σε υπηρετεί ή τον υπηρετείς δοξάζοντας το Θεό? Ο Θεός να μας βοηθάει, αδελφοί αγαπητοί. Και βέβαια υπάρχει και η μετάνοια που εξομολογούμε, παρετούμε, ελπίζω ότι θα ελεηθώ, αλλά δεν βλέπω αποτέλεσμα. Γιατί? Γιατί δεν συγχωρώ τους αμαρτήσαντας σε μέ. Δεν γίνεται να σου συγχωρήσει τις αμαρτίες ο Χριστός αν προηγουμένως εσύ με όλη σου την καρδιά δεν συγχωρήσεις όλες τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων που έχουν κάνει σε σένα. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, σας το έχω πει, δεν θα το ξαναπώ, αλλά αυτό πρέπει να είναι όχι με λόγια και με γλώσσα, έργο και με αλήθεια, και το πρώτο έργο είναι να προσεύχεσαι υπέρ αυτών. Γιατί τότε αποδεικνύεις ότι τον αγαπάς. Δηλαδή ότι τον έχεις συγχωρέσει. Γιατί μπορεί να πεις τον έχω συγχωρέσει, αλλά δεν τον αγαπάς. Ο Κύριος όμως με έχει ρωτήσει κάποτε όταν το είπα αυτό, λέει, τον ευλογήσω πιο πολύ από σένα. Και εγώ δεν το άντεξα αυτό, όχι και πιο πολύ από μένα, πάσταντε. Έπρεπε να άρχισε καινούριος αγώνας. Υπάρχουν πολλά πράγματα, αδερφοί αγαπητοί, και άλλα θα μπορούσα να πω. Παραδείγματος χάρη, ένας άνθρωπος υπερήφανος. Πολύ σοβαρό. Υπερήφανος άνθρωπος. Εγώ επλούτησα, είμαι πλούσιος, δεν έχω χρειά ουδενός. Γιατί είναι πλούσιος? Γιατί είναι αδιάφορος. Δεν είναι ούτε ζεστός, ούτε ψυχρός. Αδιάφορος, δεν βαριέσαι. Ή μπορεί να είναι κακός εργάτης, να περπατάει εν φαντασία. Να φαντάζεται για τον εαυτό του ότι ο Θεός θα τον κάνει ή ο Θεός τον έχει κάνει ή είναι ή θα πάει ή θα κάνει. Ο άνθρωπος, λέει η Γραφή, περπατάει εν φαντασία εάν δεν προσέχει να ελέγχει το σώμα του και να το δουλαγωγεί, αλλά και το μυαλό του και την καρδιά του. Ή ακόμη μπορεί να είναι ζηλιάρης, πονηρός. Γιατί αυτούν τα πράγματα πηγαίνουν όλα καλά, λέω. Ζηλιάρης τον αδερφό, ζηλιάρης στην άλλη εκκλησία, ζηλιάρης τη γυναίκα του, ζηλιάρης τον άντρα της, ζήλια. Δηλαδή η καρδιά γεμάτη πονηριά. Κακός εργάτης. Μπορεί να είναι καλός εργάτης. Να ζηλεύεις τον αδελφό σου. Να ζηλεύεις τον αδελφό σου. Γκρινιάρης. Φοβερό. Να γκρινιάζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όλο γκρου, 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 γκρου. Υπάρχει άσχημο πράγμα, χειρότερο πράγμα, η γυναίκα σου ή ο άντρας σου να είναι γκρινιάρης. Ο αδελφός σου όλο να γκρινιάζει. Να του φταίει τούτο, να του φταίει τ' άλλο. Καρδιά του δηλαδή είναι πραγματικά, δεν είναι καθαρή. Δεν είναι καθαρισμένη. Έχει μέσα ρίζες πικρίας. Ακόμη να είναι τσιγκούνης. Ξέρεις, θα πει τσιγκούνης. Να μην βάζει το χέρι του μέσα στην τσέπη. Φιλάργυρος. Μη τυρπάσεις
Κακίας είναι η φιλαργυρία. Φιλάργυρος. Τα δικά μου και τα δικά σου δικά μου. Θεός να μας φυλάει. Αντιθέτως, ο ελαιών φτωχών δανείζει τον Κύριο. Και όταν δανείζει τον Κύριο, σου ανταποδίδει με τεράστιο τόκο, με τεράστιο επιτόκιο. Γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, τα χέρια μας να είναι ανοιχτά πάντοτε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και θα πω κι άλλο ένα, δεν θα πω άλλα, κι άλλο ένα που είναι επίσης πολύ κακό, τεμπέλης. Δεν κάνει τίποτα. Θέλει όλοι να τον υπηρετούν. Και η οικογένεια και τα παιδιά και οι γονείς και οι αδελφοί και οι πρεσβύτεροι. Τίποτα. Αυτός δεν κάνει τίποτα. Γιατί βαριέμαι. Και βέβαια το καλύπτουνε το βαριέμαι, δεν το λένε ακριβώς έτσι, αλλά δεν έχω άλλη δουλειά. Είσαι άλλη δουλειά. Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Προσέχετε λοιπόν τους κακούς εργάτες. Προσέχετε δηλαδή και εσύ μη γίνεις κακός εργάτης. Και το τέταρτο είναι προσέχετε την κατατομή. Πολύ σοβαρό αυτό. Κατατομή τι ήτανε. Η εντολή και η υπόσχεση που έδωσε ο Θεός και το σημείο της ευλογίας που έδωσε ο Θεός στον Αβραάμ και αργότερα στο Μωυσή κλπ. Είναι η περιτομή της σαρκός. Με βασική εντολή στην Παλαιά Διαθήκη, περιτομή καρδίας. Μη σκλήρινε την καρδία σας, απαλή και τρυφερή. Δεν έχει καμία σχέση η περιτομή της καρδιάς με την αναγέννηση. Η αναγέννηση γίνεται από το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο. Η περιτομή είναι εντολή που πρέπει εσύ να την υπακούσεις στην Παλαιά Διαθήκη, μέσα στον νόμο. Να περιτέμνετε την καρδία σας και μη σκληρύνετε αυτήν με τον αδελφό σας. Να αγαπάτε τον ξένο, γιατί κι εσείς ξένοι ήσασταν. Η κατατομή λοιπόν ήταν, αντί να είναι μία πραγματική λατρεία προς το Θεό, υποτασσόμενη κατά πάντα στο Λόγο του Θεού, ήταν και γινόταν μια τυπική διαδικασία. Και τώρα στην Καινή Διαθήκη το βλέπουμε αυτό στα μεγάλα δόγματα που βαφτίζουν νήπια. Γιατί τα βαφτίζουν τα νήπια? Το βάφτισμα είναι η αχυροποίητος περιτομή του Χριστού. Αλλά προσοχή. Δεν βαφτιζόμαστε επειδή βαφτίστηκε ο φίλος μας ή επειδή το λέει ο άμβωνας, με επίγνωση ότι είμαστε αναγεννημένοι, ότι δεν υπάρχει μόνιμη αμαρτία. Θα καπνίζω τσιγάρο, το πιο απλό. Θα βαφτιστώ? Όχι βέβαια. Δεν χωνεύω τον ξάδερφό μου. Θα βαφτιστώ? Όχι βέβαια. Υπάρχει μόνιμη αμαρτία. Για ψάχνουμε και βρίσκουμε όλες μας τις αμαρτίες, εξομολογούμεθα στον Θεό και παρετούμεθα. Και επιπλέον, επαναλαμβάνω, συγχωρούμε και όλους τους αμαρτήσαντας ή και αμαρτάνοντας ακόμη σε εμάς. Με όλη μας την καρδιά. Και είμαστε έτοιμοι να ομολογήσουμε Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο, όχι μόνο την ώρα της βάφτισης, αλλά πάντοτε. Πάντοτε. Ο Απόστολος Παύλος λέει, δεν ξέρω τίποτα άλλο παρά μόνο Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Αυτό είναι το πολύ σοβαρό. Άρα λοιπόν, αχυροποίητος περιτομή συνειδητά, χωρίς αμαρτία, χωρίς παράβαση, χωρίς ανομία, έτοιμοι να ομολογούμε πάντοτε τον Ιησού Χριστό και να αγωνιζόμεθα πάντοτε με απόφαση θανάτου, να εισερχόμεθα πάντοτε δια της στενής πύλης.
γνωρίζοντας ότι συνέχεια υπάρχει τεθλιμένη οδός, διότι δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό η θλίψη δεν μας βγάζει έξω από την τεθλιμένη οδό. Αντιθέτως, η θλίψη εργάζεται υπονομή. Κατεργάζεται, δημιουργεί δηλαδή υπομονή. Η υπομονή κατεργάζεται δοκιμή. Η δοκιμή κατεργάζεται ελπίδα. Η τελεία ελπίδα ποτέ δεν κατεσχύνει. Γιατί τότε όταν έχουμε τελεία ελπίδα στο Θεό, η αγάπη του Θεού Πατρός εκχέεται στην καρδιά μας δια Πνεύματος Αγίου. Όχι κατά τομή λοιπόν, για μας το Καινή Διαθήκη, ούτε νηπιο βαπτισμός που είναι παράβαση, ανομία και αμαρτία, αλλά και μεγάλοι βαπτιζόμαστε συνειδητά. Με απόλυτη συνείδηση ότι μπαίνουμε πια σε έναν καινούριο δρόμο και ο καινούριος δρόμος έχει ένα συνεχόμενο αγώνα στενής πύλης και ένα συνεχόμενο περπάτημα τεθλιμένης οδού. Διότι δια πολλών θλίψεων, λέει ο Λόγος του Θεού, πρέπει να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Χειροποίητος περιτομή λοιπόν είναι, μας απεκδίει ο Χριστός από το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, επειδή προϋπάρχουν οι σωστές προϋποθέσεις. Λοιπόν, δεν μας απεκδίει. Αν υπάρχει κακία μέσα μας, μίσος, μόνιμη αμαρτία, δεν μπορεί να μας απεκδίσει, αφού την κρατάμε. Την κρατάμε την αμαρτία πάνω μας. Θεός να μας φυλάει. Αλλά ποιοι είναι τώρα οι αληθινά περιτετμημένοι με αχειροποίητον περιτομήν από τον Χριστό, όπου βγαίνοντας από το νερό ο Πατέρας Θεός τους ενδύει Χριστό, καθώς είναι γεγραμμένο. Κάθε ένας που βαπτίζεται με Πνεύμα Άγιο, Χριστόν ενεδύεται. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά λοιπόν του αληθινά περιτετμημένου ανθρώπου? Γιατί μας ενδιαφέρει ο Άγιος άνθρωπος του Θεού. Τα έχω? Είμαι αληθινά περιτετμημένος, ενδεδειμένος Χριστό? Πρώτον, οι λατρεύοντες των Θεών εν πνεύματι και αληθεία, γιατί τι ούτους θέλει ο Θεός τους λατρεύοντες αυτών? Να τον λατρεύουν εν πνεύματι Αγίου, με πλήρωση Πνεύματος Αγίου και εν αληθεία του Ευαγγελίου. Αυτός είναι ο αληθινά περιτετμημένος. Όχι τυπικά. Δεύτερον, οι καυχόμενοι μόνο στον Χριστό, καθώς είναι γεγραμμένο, καυχόμενος εν Κυρίου ας καυχάτε. Δηλαδή, πού αλλού, δεν καυχηθώ ούτε στον εαυτό μου, ούτε στην εκκλησία μας. Θα δοξάσω το Θεό που με πρόσθεσε σε εκκλησία που ορθοτομεί το λόγο της αληθείας. Αλλά δεν καυχαίμαι γι' αυτό. Δεν θα καυχαίμαι σε ανθρώπους, ούτε στον εαυτό μου, ούτε στους ανθρώπους, ούτε στη δουλειά μου, ούτε στις επιτυχίες μου, ούτε στη δύναμή μου, ούτε στις ικανότητές μου. Δεν καυχαίμαι. Πάντοτε λέω, ουχή εγώ αλλά ο Κύριος, γνωρίζοντας ότι ό,τι καλό έχω, πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων εκ του Πατρός των Φώτων. Δεν δικό μου. Χριστός μου το δίνει. Και τι ωραία που είναι όλοι οι άνθρωποι του Θεού και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Ό,τι δώρο είχανε, έλεγαν ουχή εγώ, αλλά ο Κύριος. Ο δε Απόστολος Παύλος, που μας λέει «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού», λέει κάτι το μοναδικό. «Είμαι ο ελάχιστος πάντων των Αγίων». Και αναρωτιόμουν, το λέει και το πιστεύει ή το λέει για μένα να το διαβάσω? Ο Απόστολος Παύλος μιλάει αλήθεια. Το λέει και το πιστεύει. Μα τι πιστεύει, ότι είναι ελάχιστος πάντων των Αγίων? Βέβαια. Γιατί? Και προσπαθούσα να καταλάβω. Μα γιατί
το λέει και το πιστεύει. Γιατί ο Χριστός, ξέρετε τι είπε? Όποιος θέλει να είναι μέγας, να γίνει υπηρέτης πάντων. Και όποιος θέλει να γίνει πρώτος, να είναι δούλος πάντων. Γιατί λοιπόν είναι ο ελάχιστος πάντων των Αγίων? Γιατί είναι δούλος πάντων των Αγίων. Μέριμνα πασών των εκκλησιών με ταλαιπωρεί και δεν βγαίνει από το μυαλό μου. Σε νοιάζει δηλαδή, ενώ είσαι στην Κόρινθο, σε νοιάζει Έφεσος μόνο? Κολοσσές που δεν έχεις πάει ποτέ? Η μέριμνα όλων των εκκλησιών. Φοβερό είναι. Δηλαδή, συνειδητά θεωρείται αλλήλους υπερέχοντας την εντολή του Χριστού. Τον αδελφό σου θα τον βλέπεις και ας είναι και ο ελάχιστος και να κάνει και λάθη. Δεν έχει σημασία. Είναι υπερέχον σου. Γιατί? Γιατί σε έχεις πάρει απόφαση να είσαι υπηρέτης και δούλος. Αμήν, αδερφοί. Έχουμε πάρει τέτοια υπόφαση. Υπηρέτης και δούλος. Και ο αδελφός σου τι είναι? Γιος του αφεντικού σου. Κόρη του αφεντικού σου. Ξέρεις τι θα πει αυτό? Περέχον, περέχουσα. Και το τρίτο, τρία βασικά χαρακτηριστικά έχει ο αληθινά περιτετμημένος. Παραλαμβάνω, το πρώτο, λατρεύει το Θεό εν πνεύματι Αγίω και αληθεία. Το δεύτερο, η καύχησή του είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Και το τρίτο, έχοντας εμπιστοσύνη, όχι στη δύναμή του, στη σάρκα του, όχι στον εαυτό του, οι μη έχοντες εμπιστοσύνη, πεποίθηση εν τη σαρκή αυτών. Η εμπιστοσύνη μας, η πεποίθησή μας είναι η αγάπη του Θεού Πατρός, η χάρη του Χριστού και η κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Και τώρα έρχεται να μας πει κάτι που ολοκληρώνει αυτή τη σκέψη. Λέει, πολλοί λένε ότι έχουν πεποίθηση στη σάρκα τους. Γιατί? Γιατί είναι Ισραηλίτες, περιτετμημένοι. Δεν είμαστε σαν και εσάς τους εθνικούς. Και πράγματι, οι Ισραηλίτες είχαν ένα αίσθημα υπεροχής προς τους εθνικούς. Γιατί οι εθνικοί ήταν ειδωλολάτρες, ενώ αυτοί από παιδιόθεν ήσαν τέκνα του Αβραάμ, ευλογημένα είναι το σπέρματι του Αβραάμ. Εάν λοιπόν, λέει, κάποιος έχει πεποίθηση στον εαυτό του, εγώ περισσότερη από αυτόν. Γιατί? Γιατί είμαι περιτετμημένος την εκδοή ημέρα, όχι τυπικά, ουσιαστικά. Είμαι εκ γένους Ισραήλ, η γενεά μου είναι ο Ισραήλ και μάλιστα εκ της φυλής του Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων. Και εδώ να διευκρινίσουμε ότι την εβραϊκή καταγωγή ο Ισραηλίτης την έπαιρνε από τη μητέρα και την καταγωγή της φυλής την έπαιρνε από τον πατέρα. Ήταν ο πατέρας Ιουδαίος και αυτός Ιουδαίος, εάν η μητέρα του ήταν Εβραία. Δηλαδή και Εβραίος και Εβραία. Εγώ ήμουν λοιπόν Εβραίος εξ Εβραίων. Και όχι μόνο αυτό, κατά τον νόμον αφιερωμένος απόλυτα. Φαρισαίος. Φαρισαίοι ήταν οι απόλυτα αφιερωμένοι στο Θεό. Κατά ζήλων, ο Ισραηλίτης διώκτης της Εκκλησίας. Αλλά λέει και κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Κατά τη δικαιοσύνη, τη δια του νόμου, άμεμπτος. Μα υπάρχει άνθρωπος
που να μπορεί να είναι άμεμπτος κατά τη δικαιοσύνη του νόμου. Ναι, βέβαια. Όταν πήγε κάποιος και είπε τι να κάνω για να κληρονομήσω τη Βασιλεία των Ουρανών, τι του είπε ο Κύριος, τις εντολές τις ξέρεις. Λέει, αυτά τα κάνω από μικρό παιδί. Άμεμπτος. Από μικρό παιδί όλες τις εντολές τις εκτελώ. Αλήθεια λέει, αλήθεια λέει. Αλλά δεν είναι άμεμπτος στα μάτια του Χριστού. Ένα σου λείπει, αυτό που δεν ξέρεις ότι έχεις. Έχεις τη φιλαργυρία, έχεις την εμπιστοσύνη σου στα κτήματά σου. Θυμάστε τον Ιώβ, τέλειος. Αλλά και αυτός είχε την εμπιστοσύνη του στον εαυτό του, αυτοδικαιωμένος. Και έπρεπε να περάσει πολύ μεγάλες ταλαιπωρίες για να έρθει σε αυτόν και να πει «Άθλιος και ουτιδανός είμαι, ο ελάχιστος πάντων των Αγίων». Έτσι λοιπόν, τώρα ο Απόστολος Παύλος ξέρει και λέει ότι όλα αυτά τα οποία με κάνανε να είμαι, να έχω πεποίθηση εν τη σαρκή, ακόμη δηλαδή και κατά τη δικαιοσύνη του νόμου άμεμπτος, όλα αυτά τα οποία πίστευα και ήταν αληθινά, απεδείχθηκαν ζημιά για μένα, γιατί ήταν κέρδη σαν Ισραηλίτης, ζημιά εν Χριστώ Ιησού. Αλλά και ακόμη τα νομίζω ότι είναι ζημιά, γιατί αυτά, εάν θα θεωρήσω ότι είναι η δόξα μου, τότε δεν θα μπορέσω να γνωρίσω το υπέροχον του Ιησού Χριστού. Εάν δηλαδή η δόξα μου είναι ο νόμος, και ήταν πραγματικά άμεμπτος, τότε δεν έχει δικαιοσύνη Θεού διαπίστεως στον Χριστό, αλλά έχει τη δικαιοσύνη εκ του νόμου, που δεν έχει καμία εξουσία. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί, γιατί εμείς, αυτό είναι η χάρις του Θεού, το έλεος του Θεού. Άθλοι, ουτιδανοί, ειδωλολάτρες, κόνες, καντήλια, λαμπάδες, το λέω για μένα, ειδωλολάτρες. Και με πρόσθεσε, μας πρόσθεσε ο Κύριος, κατά χάρη. Δύο φορές το χρόνο στην Τίνο, λαμπάδες από τον πόη μου, κάτω από την εικόνα. Και μας πρόσθεσε ο Κύριος κατά χάριν και μας αναγέννησε κατά χάριν δια της πίστεως δώρο Θεού, να πιστέψουμε τι, ότι ήμουν αμαρτωλός, αλλά για τις αμαρτίες μου πέθανε το αρνίον το εσφαγμένο, πέθανε ο Χριστός και πλήρωσε για τις αμαρτίες μου. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό, να πιστεύουμε κιόλας ότι ο Θεός τον ανέστησε. Δεν είναι μία τυπική Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Το πιστεύω ότι είναι ανεστημένος και είναι παρόν, πανταχού παρόν. Δεν τον ξανασταυρώνω, ούτε τον ξαναπερνάω από επιτάφιο, όπως έκανα. Κάθε Κυριακή καταγγέλλω το θάνατο του Χριστού, ότι αδίκως πέθανε αυτός, όχι για τις αμαρτίες του, αλλά για τις δικές μου αμαρτίες, και ο Θεός θα την ανέστησε για τη δική μου δικαιοσύνη. Φοβερό δεν είναι, αδερφοί? Και έτσι η σωτηρία μου είναι όχι από τη δικαιοσύνη μου, αλλά από τη δικαιοσύνη του Θεού εν το ονόματι του Χριστού. Και αυτό το ξέρει πολύ καλά ο Απόστολος Παύλος. Άμεμπτος κατά τον νόμο, αλλά για κόλαση ήμουνα. Βλάσφημος, εφαιριστής και διώκτης. Συ, Κύριε Θεέ μου. Γι' αυτό και επειδή πλέον δεν διεκδικώ, λέει ο Απόστολος Παύλος,
την δικαιοσύνη εκ του νόμου, αλλά απολαμβάνω τη δικαιοσύνη εκ της πίστεως του Χριστού, τη δικαιοσύνη του Θεού εκ της πίστεως του Χριστού, γι' αυτό και μπορώ πλέον να γνωρίσω και τον Χριστό πράγμα προσωπικά και να γίνω φίλος του. Φοβερό, ε. Γνωρίζεις τον Χριστό? Αν τον γνωρίζω, λέει, και να γνωρίσω τον Χριστό και να γνωρίσω και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού, αλλά και την κοινωνία συμμετέχω και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος εις τον θάνατο αυτού. Πώς δηλαδή γίνομαι μέτοχος? Κοινωνώ σημαίνει μέτοχος. Πώς γίνομαι μέτοχος των παθημάτων? Στενή πύλη, τεθλιμμένη οδός. Δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Άρα γίνουμε μέτοχος των παθημάτων του Χριστού, συμμορφούμενος με το θάνατο, νεκρός για την αμαρτία, νεκρός για τον κόσμο. Καμία σχέση, δεν έχω καμία σχέση με τον κόσμο και δεν έχω και καμία σχέση με την αμαρτία, αφού εις πολλάπτεωμεν άπαντας, το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Και έτσι έχω μια ελπίδα που είναι βεβαία και ασφαλής. Ίσως καταντήσω στην εξανάσταση των νεκρών. Τι το θέλει αυτό το ίσως? Ξέρετε τι το θέλει το ίσως? Δεν έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Μας το είπε. Δεν έχω πεποίθηση στη σάρκα μου. Δεν έχω εμπιστοσύνη ότι μέχρι το τέλος, ξέρεις πόσοι ξεκινήσανε καλά και τελειώσανε και δεν τελειώσανε. Δεν έχω εμπιστοσύνη, γιατί η καρδιά μου είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Εμπιστοσύνη έχω μόνο στο Χριστό. Ίσως φροχάρει από το Θεό και καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, να μας φυλάει. Θα συνεχίσουμε βέβαια τον αγιασμό του δούλου και της δούλης, που είναι πάρα πολύ σοβαρό έργο που πρέπει όλοι μας να προσέχουμε. Θυμηθείτε το κήρυγμα της Κυριακής. Εμείς θέλουμε στη ζωή μας να ανοίγει ο Θεός τους καταράκτες του ουρανού. Αμήν. Να εκχέει την ευλογία του, ώστε να μην υπάρχει τόπος, να μην αρκεί τόπος για αυτήν. Αλλά μην γίνουμε όμως το κλέφτες, όχι κλέφτες. Ο Θεός να μας φυλάει. Την άλλη Δευτέρα, Θεού Θεού.